Ρογμές στους στίχους, διάβρωση του εδάφους, ακόμα και μία τρύπα που φτάνει τα 2 μέτρα. Αυτή είναι η κατάσταση στην αυλή του 20ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, εκεί όπου κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 170 παιδιά. Είναι ακατάλληλη για να παίξουν παιδιά, για να ασκηθούν, να κάνουν γυμναστική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν βλέπουμε κάποια πρόοδο να αφορά την ανακατασκευή της. Με την πρώτη νεροποντή πιθανά να υπάρχει νεροφάγωμα από κάτω, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να μεγαλώνει κάθε τρύπα που δημιουργείται και μπαζώνεται από το Δήμο κατά περίπτωση μόνο από χαλίκι και άμμο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ουσιαστική και δραστική λύση. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τις ρίζες δύο δέντρων και από τα όμβρια ύδατα. Και υπάρχει εδώ και 15 χρόνια χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για να λυθεί. Έχουμε πολλούς γονείς που κάθονται απ' έξω γιατί φοβούνται. Καθώς φυτεύτηκαν τα δέντρα και μεγάλωσαν, οι ρίζες τους άρχισαν να δημιουργούν μεγάλες ανισότητες στο έδαφος. Και το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η επιδιόρθρωση της αυλής έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα για το 2024. Υπάρχει μελέτη όρημη και έχει ενταχθεί το τεχνικό πρόγραμμα για το 2024. Θεωρώ ότι η διαδικασία σίγουρα προχωράει και θέλω να τονίσω ότι το θέμα της ασφάλειας των σχολείων μας είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Οι γονείς αλλά και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ζητούν να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης.